σας. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Περιφερειάρχα, τι Περιφερειάρχα που σου συνέντε, παρακαλώ πολύ να προβείτε με τον Πρόεδρο, με τον βουλευτή μας, την κομπή της Βασιλόπουλας. Μετά το... Αγαπητοί μου, μετά το χαιρετισμό μας, θα κόψουμε και τις πίτες. Μήπως έρθει και πάνω πολύ μας. Σεβασμιότατος. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω σε αυτή τη μεγάλη, την τεράστια γιορτή του λαϊκού πολιτισμού. Τη γιορτή της Ελλάδας μας. Πάντα μ' αρέσει να λέω ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα. Μια κουκίδα στην παγκόσμια αγορά. Όμως αυτή η μικρή πατρίδα, η πανέμορφη πατρίδα, είναι υπερδύναμης πολιτισμού και ιδιαίτερα του λαϊκού μας πολιτισμού. Και αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Μας χρωστάνε τα χρώματα και άρωμα πολιτισμού που δώσαμε παντού. Τα χρώματα της δημοκρατίας. Τα χρώματα της αρχιτεκτονικής, της φιλοσοφίας, όλων των επιστημών. Μας χρωστάνε. Δεν τους χρωστάμε. Και πάντα αυτή η μικρή χώρα ήταν πρωτοπόρα και έδινε αντίσταση σε κάθε μορφή βίας. Και συνεχίζουμε, γιατί πιστεύουμε ότι ο λαϊκός πολιτισμός, αυτή η τεράστια πολιτιστική μας κληρονομιά, ο πολιτισμός μας είναι η πιο σημαντική και η πιο δυνατή μορφή εθνικής αντίστασης. Ναι, υπάρχουμε εδώ. Υπάρχουν οι άνθρωποι που κρατούν τις ρίζες, την τεράστια πολιτιστική μας κληρονομιά, την εθνική μας ταυτότητα, τη φορεσιά που πάει από σεντούκι σε σεντούκι, από γενιά σε γενιά. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτή είναι η καλύτερη εγγύηση ότι αυτή η χώρα θα υπάρχει. Θα υπάρχει πάντα, ανεξάρτητα από τους φίλους μας που είναι εδώ κοντά και που μας αγαπούν πολύ και θα έρθουν νύχτα, αλλά να βρουν μια δυνατή κραυγή αγωνίας και μια δυνατή μορφή αντίστασης που δεν θα την έχει φανταστεί ούτε στο πιο κακό του όνειρο. Είμαστε λοιπόν δυνατοί, είμαστε μαζί και είμαστε δυνατοί. Είμαστε οπλισμένοι με μια τεράστια κληρονομιά που μας έδωσαν οι προγονείς μας. Έχουμε την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα. Έχουμε τη μοναδική μορφή φιλοσοφίας που υπήρχε ποτέ στον πλανήτη. Την Ελλάδα μας, την Ελλάδα των γραμμάτων και των τεχνών. Θα ήθελα από τα βάθη της ψυχής μου να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Περιφέρειο, τον Περιφερειάρχη μας, τον Φάιν του Σπανό, που μας φιλοξενεί σε αυτή τη πανέμορφη πόλη του Καρδίνα, ίσως η πιο όμορφη πόλη στην χώρα. Τον Περιφερειάρχη, έστω και να είναι εκεί, όταν θα πρέπει να κρατήσουμε, τον κύριο Καλάνη τον αντιπεριφερειάρχη μας τον ευχαριστούμε, τον αντιπεριφερειάρχη παιδείας και αθλητισμού, τον κύριο Κωνσταντίνο Καλάνη, έτσι για να το πούμε ορθά, να το χειροκροτήσουμε. Ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο που έχει έβγαινε και πρέπει να καμαρώνεται γι' αυτόν είναι ο Ιωάννης ο Μανώλης, πούντος εδώ, ο οποίος εκπροσωπεί σήμερα εδώ και την Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, μια σημαντική προσωπικότητα και που του εύχομαι τα καλύτερα, γιατί από ό,τι έχω ακούσει πάει για δήμαρχο στην Κάριστο. Καλή επιτυχία να έχεις, γιατί αξίζεις. Είσαι ένας άνθρωπος νέος, με όνειρα, με ελπίδες και κάθε τι νέο φαίνει και την ελπίδα και την καλή προοπτική. Να ευχαριστήσω τον βουλευτή μας, τον κύριο Ζεμπίλη, να το χειροκροτήσουμε. Τον κύριο Ζεμπίλη. Ξέρω ονόματα, δεν ξέρω και καλά τα. Λίγο σε βάλαμε συγχωρείτε. Να ευχαριστήσω την Αλυμπάτη, τον κύριο Λιάσκο. Τον κύριο Λιάσκο είναι ζεστό χειροκρότημα. Ο πρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, ένας αγαπημένος συνεργάτης που πάντα είναι δίπλα μας και πάντα
μας προσφέρει αυτόν τον υπέροχο χώρο του Πολεμικού Μουσείου, που είναι μουσείο πολέμου, ακούγεται, αλλά είναι μουσείο ειρήνης και πολιτισμού. Ευχαριστώ, κύριε Λιάσκου, για την συμμετοχή σας και για την κάθε φορά ανοιχτή αγκαλιά σας στις δράσεις μας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ευβίας, τον κύριο Βαρυτιμίδη Μιχαήλ, για το ζεστό χειροκρότημα. Οπωσδήποτε να ευχαριστήσω τη Δήμαρχο που δεν είναι σήμερα εδώ μαζί μας, αλλά ειλικρινά είναι με το πνεύμα της, την Έλενα Βάκα και την πρόεδρο την Ελένη, της Δημοτικής Επιχείρησης, την Ελένη Αηδίνη. Πάντα συνεργαζόμαστε και πάντα έχουμε μια πολύ καλή κουβέντα να πούμε. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Αγροδιατροφικής, τον κύριο Βελισσαρίου Αναστάσιο, της Περιφέρειας Στερεάς, ο οποίος είναι και ο χορηγός μας στα νερά, τον ευχαριστούμε, αλλά και προσδοκούμε σε μεγαλύτερη συνεργασία για τις δομές αντιμετώπισης της στόχιας που έχουμε ιδρύσει στον Πειραιά και στην Νικαία και που φιλοξενεί άστεγους από όλη την Ελλάδα. Σήμερα φιλοξενούμε 250 άστεγους από κάθε γωνιά της πατρίδας μας, δίνοντάς τους στέγη για το φαρμακευτική περίθαλψη, ύπνο και πιο πολύ τους δίνουμε την προοπτική και την ελπίδα να επανέλθουν στην κανονικότητα. Εδώ μου πρέπει να τονίσω ότι αυτό το κτίριο στον Πειραιά και στη Νίκη και τα δύο γίνανε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο του COVID και πραγματικά σώσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους. Όλα αυτά τα κτίρια γίνανε χωρίς ούτε ένα ευρώ δημόσιο χρήμα, με πολύ αγάπη, με πολύ φροντίδα, με πολύ εθελοντισμό. Σήμερα ο Όμιλος μπορεί να δώσει φαγητό και δίνει καθημερινά φαγητό σε πάνω από 500 ανθρώπους και ταΐζει σε καθημερινή βάση 1000 οικογένειες, κρατώντας την οικογένεια ανοιχτή, κρατώντας την οικογένεια, την αγκαλιά της οικογένειας ανοιχτή στο σπίτι. Γιατί αν κλείσει η οικογένεια, τα παιδιά όσο και καλό ίδρυμα να πάνε, πάντα θα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Όλα αυτά γίνανε σε μια δύσκολη περίοδο χωρίς να σταματήσουμε ούτε ένα λεπτό να στηρίζουμε το λαϊκό μας πολιτισμό, τις δράσεις μας, το διάλογο των πολιτισμών των λαών και κάθε τι ήρθε ο Μητροπολίτης μας. Ελάτε, Δεσποτά, σεβασμιότατε. Σας ευχαριστώ. Ναι, ναι. Να χειροκροτήσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο για την παρότι τις δυσκολίες είναι εδώ μαζί μας. Να ευλογήσει την πίτα, να μας ευλογήσει, να μας δώσει την ευχή του αυτή η χρονιά, Σεβασμιότατε, να είναι μια χρονιά δημιουργική, με υγεία, ευλογία και αγάπη και επιτέλους να σταματήσει και ο πόλεμος σας. Θέλετε να πάρετε μια ανάσα. Σας ευχαριστώ πολύ για το πολύ ευγενικό χειροκρότημα και το καλωσόρισμα. Σας ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά ήμουνα πριν, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, σε μια άλλη μήτα της αντικαρκινικής εταιρείας. Και μετά από σας έχω άλλες δύο που πρέπει. Γι' αυτό δεν θα με παρεξηγήσετε εάν φύγω και νωρίτερα. Θέλω λοιπόν να εκφράσω τη χαρά μου που βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσους ανθρώπους. Άκουσα μπαίνοντας αυτά τα ωραία που είπατε τα περί οικογενείας και τα οποία τα προσυπογράφω και θέλω να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου μια πλουσίως ευλογημένη από το Θεό χρονιά και εμείς όλοι να αγωνιστούμε για να γίνουμε αυτή τη χρονιά πιο αληθινή, πιο φιλάνθρωποι και περισσότερο ευαίσθητοι στον ανθρώπινο πόνο και εννοείται με ιδιαίτερη ευαισθησία προς τα παιδιά, στους νέους και τις νέες. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα ευλογήσετε μία από τις 40 μήτες που έχουν έρθει από κάθε γωνιά της πατρίδας μας και με το
ευλογημένο σας χέρι θα δώσετε τη χαρά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που σας περιμένανε έτσι για, να, για μια ευτυχή, δημιουργική, ευλογημένη. Να σας παρακαλέσω να σηκωθείτε όλοι για να ευλογήσουμε τις πίτες. Εισπάσαν την γη εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεοπρεπώς εδογματίσας την φύση των προσφερωμένους εις δόξαν σύν και εις τιμήν και μνήμην του εναγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Ευλόγησον Κύριε και τον αίωνεν εις αυτόν της Χριστότητός σου και παράσχου ημίν πάσαν την ουράνιον ευλογίαν σου. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν σύ το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Θα σταυρώσουμε μία από όλες. Αυτή από πού είναι. Δεν βγάζω τα γράμματα. Κάτι να πάμε στην Αγία Λαύρα, ναι. Νοερός. Αλλά και με την πείτε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλή χρονιά. Εσείς τα υπόλοιπα να κόψετε και να πείτε. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε Δέσποτα. Σεβασμιότατε, μπορούμε να ήρθε και η κυρία Ειδίνη. Να έρθετε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αν μπορεί να σας αποδεσμεύσουμε, άμα... Α, θα κάτσε, ωραία. Εσείς ξέρετε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε... να κόψω εγώ το πρώτο κομμάτι, το οποίο είναι για την Παναγιά μας. Είναι για την Παναγιά, για τον Όμιλο, για το International Action Art, για τους εργαζόμενους, για τους συνεργάτες μου και ιδιαίτερα τους συνεργάτες μου εδώ στο γραφείο της, το νέο γραφείο του International Action Art που έχουμε δημιουργήσει. Είναι, η κυρία Κομπορόζου είναι διευθύντρια του γραφείου, να τη χειροκροτήσουμε. Η Θωμαή Γροσάτου, καθώς και η Σταματούλα, η Λεβέντη και οι υπόλοιποι συνεργάτες που σήμερα δημιούργησαν αυτό το μικρό μεγάλο θαύμα, τον Γιάννη τον Θοδωρή, τον Γιανακάρα, τον Γιώργο τον Δρακόπουλο, να τους χειροκροτήσουμε,
όλους εσάς τους χοροδιδασκάλους, τους χορευτές, τους προέδρους των συλλόγων που είναι από κάθε γωνιά της χώρας εδώ μαζί μας. Και να δώσω το κάθε ένας από τους αγαπημένους μας προσκεκλημένους που θα κόβει το κομμάτι, το δικό του, θα λέει και την ευχή του και θα περνάμε στον επόμενο. Ξεκινάμε λοιπόν εδώ με τον βουλευτή μας, τον κύριο Ζουμπίκη. Με το κομμάτι του Βασιλείου. Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κουμουλόζου, είναι ιδιαίτερη χαρά μου ότι είμαι σήμερα μαζί σας σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του πολιτισμού, γιατί πράγματι η μύθη, η θρύλη, οι παραδόσεις μας, τα έθιμά μας, τα τραγούδια μας, η κορή μας, οι τοπικές μας ετοιμασίες αποτελούν στοιχεία της εθνικής μας ταυτότητας. Αποτελούν την αξιακή πηξίδα με την οποία πορευόμαστε στον χρόνο και στην ιστορία. Και θεματοφύλακες αυτού του πλούσιου ιδανικού πολιτισμού είστε όλοι εσείς που χορεύετε κυρίως με την ψυχή και την καρδιά σας και λιγότερο με τα πόδια. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και δύναμη. Ευχαριστώ. Θα κάνω επιτυχία σας, εύχομαι, στη νέα προσπάθεια. Να καλέσω τώρα τον εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Σπανού, τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Αθλητισμού, τον κύριο Κωνσταντίνο Γαλάνη. Καλημέρα και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Εγώ νιώθω μεγάλη συγκίνηση και περηφάνεια βλέποντας αυτή την αίθουσα γεμάτη από Ελλάδα, γεμάτη από ελληνισμό, και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή εκφραστές και πηγή του ελληνισμού είστε όλοι εσείς που δουλεύετε με τους συλλόγους, όλοι εσείς που είσαστε στα χορευτικά και εσείς που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Εσείς έχετε μέσα στην ψυχή σας τον ελληνικό πολιτισμό και εκπέμπετε μέσα από την ψυχή σας πολιτισμό. Η Ελλάδα ήταν λίκτρο πολιτισμού και σήμερα για άλλη μια φορά μέσα από την παράδοση να δικαιούται τον πολιτισμό τους. Έχετε τους χαιρετισμούς της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη μας του Φάνη Σπανού. Καλή συνέχεια στην εκδήλωσή μας. Σε ευχαριστούμε αγαπημένοι μας. Κάθε επιτυχία στο έργο σας και στις επερχόμενες εκλογές. Να καλέσω τώρα την εκπρόσωπο της Δημάρχου της Έλληνας Βάκα, την πρόεδρο της ΛΕΟΠΕΚ, Ελένη Αηδή, να τη χειροκροτήσουμε, ένας εξαιρετικός άνθρωπος που πραγματικά μας εμπνέει να είμαστε εδώ, να είμαστε πάντα εδώ στην Εύβοια και ιδιαίτερα στη Χαλκίδα που υπεραγαπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή χρονιά με υγεία. Είναι τιμή μας πραγματικά που στην όμορφη Χαλκίδα μας έρχεστε από τα υπέροχα μέρη σας να φιλοξενηθείτε, να φέρνετε μαζί σας την αγάπη, την στοργή και την δράση, τις δράσεις που σας ακολουθούν πάντα. Είστε η κοιτίδα του πολιτισμού και αυτό θέλουμε να παραμείνει. Σας δίνω πολλά συγχαρητήρια και εύχομαι σε εσάς και τις οικογένειές σας υγεία προσωπική και οικογενειακή και πάντα δράσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ με αγάπη που με μεταφέρετε τις ευχές μας. Δήμαρχο, κάθε επιτυχία σας εύχομαι. Να καλέσω τώρα τον πρόεδρο, τον εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, τον κύριο Ιωάννη Μανώλη, να κόψει το κομμάτι του και να ευχηθεί. Σεβασμιότατε, κύριε πρώην Υπουργέ Τουρισμού, κύριε Λιάσκο, κύριε Βουλευτά, κύριε Ζεμπίλη, αγαπητέ φίλε του Περιφερειάρχη Παιδείας, κύριε Γαλάνη, κυρία Αηδίνη, πρόεδρε του ΔΟΑΤΑΠ, κύριε πρόεδρε του Ομίλου Πειραιώς και Δύσων, σας είχα συνηθίσει να μιλάμε στα ουσιαστικά μας για εκπαίδευση, πολιτισμό, λαϊκό πολιτισμό κτλ. Η αλήθεια είναι ότι εξεπλάγει ότι δεν περίμενε ένα τόσο πατριωτικό λόγο εδώ στη Χαλκίδα σήμερα. Λοιπόν, εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία. Ο λαϊκός πολιτισμός, ο χορός, το τραγούδι, τα ήθη και τις παραδόσεις μας αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής μας ταυτότητας. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να συνεχίσετε, προάγετε τους τόπους σας, προάγετε την Ελλάδα, παράγετε πολιτισμό. Καλή χρονιά με υγεία και εκ μέρους της Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι είμαστε εδώ, σε συνεργασία, στηρίζουμε και βοηθάμε που χρειαστεί. Καλή χρονιά. Καλή επιτυχία, αγαπημένα μας.
Γιατί είμαι σίγουρος ότι η δουλειά σου θα βοηθήσει τον τόπο, θα βοηθήσει την Εύβοια με τεράστια εμπειρία, παρότι είσαι νέος, για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και με διεθνείς διασυνδέσεις νομίζω θα φέρεις την καλή ευχή στην Εύβοια γενικότερα και στην Κάτω. Να πω ότι είναι μαζί μας επίσης η κυρία Λιμπάτη, αμφιτρίτη, ειδική σύμβουλος του Περιφερειάρχη και πρώην δήμαρχος Ερέτριας. Να τη χειροκροτήσουμε. Επίσης, υποψήφιοι βουλευτές Νικολάου Σοφία και Τάρτης Θανάσης. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει, στην πορεία θα μου πούνε και οι συνεργάτες για να ανακοινώσουμε κάποιους, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε στο χορό. Να πω ότι η κυρία Νία θέλει να κάνει μια πολύ σημαντική υπενθύμηση. Σεβασμιότατε, αγαπητοί επίσης, αυτή την ώρα στη μακρινή Κίνα γιορτάζουν και αυτοί την έλευση της πρωτοχρονιάς τους. Εμείς από την Εύβοια το 2006 ήμασταν παρόντες με τα ψαχνά, τις ρίζες, που μάλιστα πήραν και το πρώτο παγκόσμιο βραβείο τότε. Το 2007 ήμασταν με την Κίνα, με την Κίνη, στη Κίνα. 2009 με το Μαντούβι είχαμε πάει. Η διάκριση στο Μαντούβι βρίσκεται σήμερα στο Δημαρχείο τους. 2010 η Ιστιαία με την κυρία Φεϊδούκα και πάλι στο 2010 και δεύτερο χορευτικό συγκρότημα το Λύκειο των Ελληνίδων. 2017 στο Αλιβέρι με την κυρία Θωμαή Δροσάτου και τον κύριο Φιλιππάκο. 2018 με το Κερατζίν, με τον Γεώργιο Δρακόπουλο, που σήμερα έχουν επίσημη πρόσκληση για το επόμενο έτος να βρίσκονται κοντά τους, και το 2019 από την Πάτρα με την Αγία Λαύρα, εξαιρετικά χορευτικά τα οποία έχουν βραβευτεί και τα δύο τελευταία που ανέφερα έχουν την επίσημη πρόσκληση. Όλα αυτά έφυγαν να φέρουν τον πολιτισμό της Ελλάδας μας με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε που τα ευλογήσατε και είχατε τόση επιτυχία στην Κίνα. Κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο πολιτισμός. Έτσι έχουμε προχωρήσει και θα προχωρούμε με στη Λοβάρτη μας. Ο Μαρονίτης είναι, φανταστείτε, ένας μαέστρος που έχει μπροστά του μια ορχήστρα. Εάν ο μαέστρος είναι μόνος του, θα κουνάει ένας ηλίθιος κάτι μπακέτες. Έχει από πίσω έναν κόσμο, ένα επιτελείο, και αυτό το επιτελείο είναι που παράγει αυτό το έργο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί είστε εδώ μια δύσκολη Κυριακή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ κάθε χορευτή, κάθε πρόεδρο, κάθε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, τους επίσημους που τους εύχομαι τα καλύτερα και για τις εκλογές τις επόμενες. Όλους τους ανθρώπους, τον χορηγό μας που μας παρεχώρησε τα νερά. Να ξέρετε ότι εδώ πίσω μας υπάρχει ένα μικρό μπουφές με κρουασάν, πατατάκια, αναψυκτικά. Ανά πάσα στιγμή που νιώθετε ότι χρειάζεται κάτι, θα μπορείτε να το πάρετε. Και να σας καλέσω επίσης στις 13 Φεβρουαρίου στη μεγάλη γιορτή του Ομίλου για την UNESCO και του International National, που θα γίνει στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας. Θα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή επίσης, γιορτή της πίτας. Πέρσι είχαμε φτάσει τις 100 πίτες. Είναι μια παράδοση, πρέπει να συνεχιστεί. Να καλέσω να κόψει το κομμάτι του και ο κύριος Βελισσάρη. Καταρχήν θα ήθελα να απευθύνω δύο λόγια. Όταν πήρα την πρόσκλησή σας, κύριε Πρόεδρε,
πραγματικά θυμήθηκα όταν για πρώτη φορά στο πρώτο στάδιο της επιστημονικής μου καριέρας κλήθηκα ως χημικός να συμμετάσχω σε ένα project το οποίο χρηματοδοτούσε η UNESCO και αφορούσε την απορρίπανση της Ανατολικής Μεσογείου. Μετά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ και των Παλαιστινίων είχαν χυθεί εκατοντάδες τόνοι πίσα και εάν δεν υπήρχε το τεράστιο πρόγραμμα της UNESCO, χρηματοδοτούμενο από την UNESCO, σήμερα η Ανατολική Μεσόγειος θα ήταν πεθαμένη. Τώρα μου δίνεται η δυνατότητα ως πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, να συνεργαστώ μαζί σας στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που επιδεικνύουμε στην περιφέρεια και που ως στόχο έχουμε και εμείς και βρίσκουμε βεβαίως ένα στρατηγικό σύμμαχο, την καταπολέμηση της φτώχειας και του επισκεπτισμού. Με αυτά τα λίγα λόγια θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ευχηθώ καλό ταξίδι περαιτέρω στην UNESCO. Σας ευχαριστώ πολύ. Το ταξίδι πια γίνεται μέσα από το International Action Art που έχει, είναι ο μοναδικός οργανισμός, διεθνής οργανισμός με έδρα την Ελλάδα που σήμερα έχει την ευτυχία να έχει παραρτήματα σε 70 χώρες στον κόσμο και έχετε την τύχη να είναι και το πρώτο γραφείο που ανοίγει επίσημα και στην Εύβοια, την κυρία Κουκουρόζου και τους συνεργάτες της. Να κόψουν το κομμάτι εδώ και η κυρία Λιμπέρτη. Αλυμπαντέ. Καλό. Ειλικρινά θέλω να καταθέσω τα θερμά συγχαρητήρια για τα χρώματα, τα αρώματα Ελλάδας που κατέκτησαν σήμερα το γυμναστήριό μας. Να δώσω θερμά συγχαρητήρια στον κύριο Μαραμίτη τον πρόεδρο, στην κυρία Κομπορόζου, στους συνεργάτες που με τόσο, επιτρέψτε μου, πάθος και αγάπη υπηρετούν με την κυριολεξία του όρου τον πολιτισμό. Σας ευχαριστούμε και εμείς ως θεσμικά πρόσωπα αλλά και εκ μέρους όλων για ό,τι προσφέρετε στην πατρίδα. Καλή χρονιά! Έχουμε για να κλείσουμε άλλες δύο, έχουμε την κυρία Σοφία Νικολάου. Καλησπέρα και από εμένα. Εύχομαι η UNESCO να συνεχίσει το πολύ σπουδαίο έργο της για την παγκόσμια ειρήνη αλλά και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Όμως εδώ πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ εκπροσωπώντας όλους τους Έλληνες για την πολύ πρόσφατη απόφασή της να αποστείλει έτοιμα στη Βρετανική κυβέρνηση να επιστρέψουν στον τόπο τους τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Γιατί μετά από αυτή την πολύ σημαντική απόφαση άνοιξε ο δρόμος επιτέλους να γυρίσουν τα κλεμμένα μας μάρμαρα εδώ στην πατρίδα μας. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, αμέσως μετά τις εκλογές τα μάρμαρα θα έρθουν στο σπίτι τους. Ο δρόμος άνοιξε όμως μετά από αυτή την πάρα πολύ σημαντική απόφαση της UNESCO. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ σας ευχαριστώ. Υπάρχει άλλο. Η Χαλκίδα σήμερα είναι περήφανη. Σήμερα η Χαλκίδα αποκνέει πολιτισμό. Σήμερα η Χαλκίδα δείχνει όχι μόνο σε όλη τη χώρα αλλά σε όλη την Ευρώπη τι σημαίνει πολιτισμός, τι σημαίνει λαϊκός χορός, τι σημαίνει πολιτιστική σύλλογη. Πραγματικά, χωρίς πολλές κουβέντες, είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτό που ζω σήμερα εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Σας ευχαριστώ και τώρα οι σκητάλοι στους πραγματικούς πρωταγωνιστές της σημερινής μας εκδήλωσης να τους χειροκροτήσουμε, τους χορευτές, τα διοικητικά συμβούλια, τους χοροδιδασκάλους. Το λαϊκό μας πολιτισμό, κύριε Γιαννακάρο. Ξεκινάει το χορευτικό πρόγραμμα. Πριν από αυτό θα παρακαλούσα τους προέδρους των συλλόγων να έρθουν εδώ στο χώρο με τις πίτες. Σύλλογος Κωνιστρών, δάσκαλος Κώστας Καμέλος. Σύλλογος Κουρτσάς Ιδέλφη, δάσκαλος Κυπητής Ελευθερίου. Χορευτική ομάδα.
παιδιά, σκληρή πιπέρι, στο κόκκο στενίτσα και γυλονιάτικο. Στη συνέχεια, όλα τα χορευτικά συγκροτήματα θα χορέψουμε το κατεξοχήτημα της σχέδια στο Καπουδολίκο από την περιοχή της Καρίστου. Thank you.
ευχαριστούμε.